Όταν ξεκίνησε αυτή η κουβή της Κατερίνας, γιατί είσαι ένα από τα πολύ αγαπητά πρόσωπα, ήσουν και του σταθμού πολύ αγαπητό πρόσωπο, γιατί για να αποφασίσει ένα κανάλι να επενδύσει σε ένα πρόσωπο και την καλοκαιρινή σεζόν, σημαίνει ότι τον θέλουν, τον αγαπάνε κτλ. Και όταν είδαμε την Κατερίνα, εγώ προσωπικά, από τη γνώμη μου, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ σαν ομάδα, σαν δέσιμο, σαν επιλογή. Τι προέκυψε και θεωρείς ότι αυτή η συνεργασία τελείωσε νωρίς? Τώρα τι να σου πω, πραγματικά καλύτερα να κάνουμε ένα γκάλωπ, γιατί και εγώ ίδιος δεν ξέρω. Αυτά που ξέρω, αυτά κατέθεσα. Αυτά μοιράστηκα με τους φίλους μου στο Instagram και αυτά. Ό,τι και να προέκυψε, εγώ θέλω να κοιτάζω μπροστά, θέλω να αφήνω μια καλή σκέψη. Το περίμενες λιγάκι. Δηλαδή, συνήθως όταν έχουμε μια συνεργασία και κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, αισθανόμαστε λίγο όλοι πολύ μέσα μας κάποια πράγματα. Όταν είναι μια συνεργασία υπερτέλεια και είναι όλα καταπληκτικά, δεν πάει ποτέ το μυαλό μας. Το έχεις καθόλου σε ψημένο στο μυαλό σου? Όχι, σίγουρα δεν το περίμενα. Είχα συμβιβαστεί με την ιδέα ότι αυτό που κάνω φέτος δεν είναι κάτι το οποίο προσωπικά με αξιοποιεί στο 100% μου. Ένιωθα ότι κάνω λίγο πίσω. Φανταζόμουν ότι αυτό γίνεται για κάποιο λόγο ή ότι δίνεται κάποιο χρόνο μέχρι να φτιάξει αυτό. Αλλά δεν έφτασε στο μυαλό μου μέχρι και ότι λίγο πριν τις γιορτές θα διακοπεί το πράγμα. Είχα δει μια συνέντευξή σου που παρουσίασες ένα περιστατικό με στέλεχος του Open, που όποιος και να το ζούσε θα τον έκανε να πιστεύει ότι εντάξει, εδώ με σέβονται, θα με αξιοποιήσουν, θα με χρησιμοποιήσουν και σίγουρα δεν θα με διώξουν. Όχι, το περιστατικό το συγκεκριμένο που λες ήταν πάρα πολύ ακραίο και εμένα προσωπικά δεν με έκανε να νιώσω ότι με πιστεύουν. Με έκανε να νιώσω ότι είμαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να σου πω την αλήθεια. Αυτή την υπερβολή θέλεις να τονίσω και το αστείο του πράγματος. Όχι ότι. Ότι μια μέρα μπορεί κάποιος να πει έτσι και να σου πει πόσο τέλειος είσαι και την άλλη μέρα. Ναι, εντάξει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Είσαστε τόσο ωραία παρέα, θέλω να τη βαρύνω με τίποτα μόλα.